Συνέγινές μου, πολεμιστές μου, Έλληνα πολίτη, το χαζάρκο σχέδιο και το αποστατικό σχέδιο συνεχίζεται και θα πρέπει τώρα εσύ, Έλληνα πολίτη, να το σταματήσεις. Βέβαια, οι υπάλληλοι τους, οι δούλοι τους, όπως έχω πει, ιδιαίτερα στα ΜΜΕ, εμφανίζονται κάποια δείγματα ανθρώπων και διαφημίζουν το τσιπάκι. Το τσιπάκι τι είναι ουσιαστικά? Είναι μία μικροσυσκευή την οποία στην εμφυτεύουν, η οποία σου δίνει πάντα στίγμα που είσαι και έχει μέσα μηχανισμούς εντελώς αποστατικούς, το οποίο δεν έχει καμία χρήση για καλύτερη ζωή σου ή για οτιδήποτε. Και βλέπω λοιπόν μια δημοσίευση από το Sky που διαφημίζουν: ανοίγουν αυτόματες πόρτες. Ανοίγουν αυτόματες πόρτες με την κίνηση ενός χεριού. Βρε ζώα τριφασικά. Για να ανοίξει μια πόρτα αυτόματη έχει ένα μηχανισμό. Έχει κανείς στο σπίτι του αυτόματη πόρτα και να την κάνει τι? Άρα ο κόσμος θα νομίζει ότι βάλεις αυτό το τσιμπάκι και οι πόρτες ανοίγουν όλες. Λοιπόν, δεν ανοίγει καμία πόρτα. Εν τω μεταξύ, άμα χαλάσει η αυτόματη πόρτα, τελειώσαμε. Καθόμαστε απ' έξω και περιμένουμε. Εδώ σου χαλάει η γκαραζό πόρτα, είναι βράδυ και δεν μπορείς να μπεις μέσα και περιμένεις το τεχνικό. Θέλω να πω λοιπόν, όλες αυτές οι γελοιότητες είναι γελοιότητες. Τι πόρτες να ανοίξουν? Θα περιμένουμε πού θα υπάρχει αυτόματη πόρτα να ανοίξει μόνη της, γιατί αλλιώς δεν θα ανοίξει. Ανοίγει η πόρτα και να μπεις μέσα. Και αν δεν είναι για σένα, δεν ανοίγει. Διαφημίζουν σκουπίδια. Διαφημίζουν γελοιότητες για να σε κάνουν να το φορέσεις. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το τσιπάκι έχουν πρόσβαση όλοι οι ανθεληνικοί και όλοι οι αντιανθρώπινοι μηχανισμοί των αποστατών. Θα μπορούν να σου περνάνε συχνότητες, αφού μπορεί να υπακούσει το τσιπάκι σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική κατάσταση. Θα σου περνάνε συχνότητες. Και είσαι ήδη τρελαμένος, είδε είσαι ημίτρελος, είδε είσαι άρρωστος. Θα σε στείλουν στο διάλογο τελείως. Να πας να καρφώσεις ένα τσιπάκι στο χέρι σου. Για να ανοίγουν αυτόματα οι πόρτες. Άσε, αδερφέ, θα την ανοίξω. Ακόμα και με πετούγια, μια χαρά ανοίγει. Εν τω μεταξύ, ό,τι χαλάσει ηλεκτρονικό, τα οποία είναι όλα σχεδόν χαζαρομηχανήματα και μάλιστα φτιαγμένα by Κίνα, by Ταϊβάν και by Μουγκολο σπερμάτων, δεν υπακούει κανένα σε εμάς. Πληρώνουν λογαριασμούς αγορές. Βρες ζωντόβολα για να πληρώσεις το λογαριασμό, πρέπει να έχεις λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Γιατί τον πάτε για πλήρη δυναστεία. Θα βάλει τσιπάκι για να πληρώνει τους λογαριασμούς που δεν έχει λεφτά. Ή για όποιον έχει. Ή όποιον έχει πάει και το πληρώνει. Και όταν έχει και κάποιος αρκετά χρήματα, δεν πάει ο ίδιος να πληρώσει. Βάλει έναν υπάλληλό του, του λέει: ακού, πάρε τους λογαριασμούς, πάρε και τα λεφτά και τραβά πλήρωσε. Γιατί λοιπόν να βάλει τσιπάκι? Σήμερα νομίζετε ότι πάνε για να βάλουν τσιπάκι στην ελίτ. Να θυμάστε, η ελίτ δεν θα βάλει τσιπάκι. Κανένα ζωντόβολο θα βάλει τσιπάκι για να σου κάνει διαφήμιση. Οι άλλοι δεν θα βάλουν. Στέλνει έναν υπάλληλο, του λέει: πάρε τους λογαριασμούς, τραβά πλήρωσε τους. Σιγά που θα κάτσει εκείνο στην ουρά. Δηλαδή θα βάλουμε τσιπάκι για να πληρώσουμε λογαριασμούς, αφού δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρώσουμε λογαριασμούς. Αλλά και αν έχουμε χρήματα, θα στείλουμε κάτι να πληρώσει ή το λογιστή μας. Γιατί να πρέπει να βάλει τσιπάκι να πληρώσει εσύ και να κάνει και αγορές? Και αγορές. Έχει τα χρήματα, σου πα και αγοράζει με το τσιπάκι. Και αν χαλάσει το τσιπάκι και δεν σου δίνει χρήματα και πάρει και αγορές, τι θα κάνει? Ακούστε, επειδή όσοι ζούμε στην ηλεκτρονική τεχνολογία είναι όλα χαζαρομηχανήματα. Είναι χαζά, ηλίθια μηχανήματα. Ακριβώς με ίδια νοημοσύνη που δεν έχουν, με ίδια τεχνική των χαζάρων και των απόκοσμων ηλίθιων ζώων. Πόσες φορές σας έχει κολλήσει υπολογιστής αυτό το χαζάρο μηχάνημα? Πόσες φορές σας έχουν κολλήσει τα προγράμματα? Δεν θα κολλήσει το κολοτσιπάκι του χαζάρου που στο φτιάχνει για άλλη χρήση εκτός από αυτή που σου λέει? Θα πάει να βάλεις τώρα το κολοτσιπάκι για να έχουμε πρόσβαση, λέει, σε κωδικούς smart. Ανοίγουν κωδικούς smartphones. Βρε, εδώ είσαι κωδικό. Το ξεχνάς τον κωδικό. Ή τον έχεις τον κωδικό και μόλις τον βάζεις τον κωδικό, τον έχουν όλοι όσοι θέλουν τον κωδικό. Άρα τι βάνεις, τι δεν βάνεις, το ίδιο και το αυτό είναι. Να βάλω και τσιπάκι. Να χαλάσει και το τσιπάκι ή να μην δουλεύει το τσιπάκι, να κάνουμε κάθε τόσο εγχείρηση και να σας έχω και στο κορμί μου. Βρε τι ζώα που είστε. Και σε ψήνουν, ρε συνελληνά μου, βρε άνθρωπε, να βάλει τσιπάκι για να ανοίγουν κωδικούς smartphone. Όχι, ρε αδερφέ. Ό,τι ώρα θέλω θα πατήσω τον κωδικό να ανοίξει το smartphone. Χειρίζονται μηχανήματα εκτύπωσης. Βρε εδώ τον κοπανά στον εκτυπωτή να εκτυπώσει και δεν εκτυπώνει. Θα πάει το τσιπάκι να ενεργοποιήσει τον εκτυπωτή? Θα τον ενεργοποιεί όποτε γουστάρει το τσιπάκι. Δηλαδή μιλάμε ένα ακόμα μεγαλύτερο μπουρδέλο στη ζωή μας με αυτή τη γελοιότητα των χαζάρων. Κάνουν όλοι πλάκα.
Βγείτε ρε συνέγινε να μιλήσετε για τα προβλήματα που έχετε με τη χάζαρο τεχνολογία που θα βάλουν και τσιπάκι τώρα. Για να μας ανοίγουν πόρτες αυτόματες. Όπου έχει αυτόματα, ανοίγει η πόρτα μόνη της. Άμα τη ρυθμίσουν η πόρτα να μην ανοίγει, ας είναι αυτόματη, δεν πανάει τσιπάκι και στον προκτό σου δεν θα ανοίξει πόρτα. Όλα αυτά είναι μια αγγελιότητα αυτών των ηλίθιων ζώων. Για να σου περάσουν στο τσιπάκι και για να σε ελέγχουν με χιλιάδες συχνότητες, όχι να σε ελέγχουν, γιατί ελεγχόμενος έχουν, για να σε λιώσουν, για να σε αφανίσουν, να σε διαλύσουν. Και βεβαίως να ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι, που είσαι και τι κάνεις. Δηλώνω λοιπόν στην Ελλήνων πολιτεία, τέτοια ωραία χαζάρικα τσιπάκια θα εξυπηρετούν μόνο και θα έχουν όλοι οι προδότες και όλοι οι βαριά φυλακισμένοι. Όλοι οι προδότες θα έχουν τσιπάκι. Όσοι είναι για εσκάτη προδοσία και όσοι πρόδωσαν και όσοι θα είναι οι καινούργιοι προδότες θα έχουν αυτό το τσιπάκι για να ξέρουμε που είναι. Μας βοηθάει η χαζάρικη τεχνολογία για να μην πιάνουμε δικιά μας. Χαζάρι είναι στη χαζάρικη διαδικασία και στους προδότες θα έχουμε τσιπάκια. Κρατήστε αυτή την τεχνολογία τη χαζάρικη και θα μας χρειαστεί στην Ελλήνων πολιτεία. Στην Ελλήνων πολιτεία τσιπάκια θα έχουν μόνο. Οι βαριά φυλακισμένοι με τους νόμους τους καινούριους και όχι τους παλαιούς, αυτοί που δυναστεύουν τους ανθρώπους, και φυσικά οι προδότες. Μέχρι να πεθάνουν θα ξέρουμε που είναι, για να δούμε πού ακριβώς πηγαίνουν και τι κάνουν, για να μην μας φύγουν ποτέ από το χώρο που τους έχουμε πει να είναι και μπορούν να μολύνουν, άμα το θέλετε, ή να βλάψουν ανθρώπους. Προδότες και βαριά φυλακισμένοι από την Ελλήνων πολιτεία θα έχουν τσιπάκια. Κανένας άλλος. Όλα τα άλλα είναι μια γελιότητα σε ένα αποστατικό σχέδιο που συνεχίζει. Να βάλουμε τσιπάκι. Έχουμε λίγα τσιπ γύρω μας, τα οποία δεν υπακούει κανένα σε εμάς. Παρακολουθούν τα πάντα, αλλοιώνουν τα πάντα με δικά τους προγράμματα. Τώρα θα βάλουμε και τη μαλακία, τη χαζάρικη, στο χέρι μας, για να μας ανοίγουν πόρτες. Άσε, αδερφέ, θέλω να σκεφτείς ότι πας το βράδυ σπίτι σου και δεν ανοίγει η πόρτα. Και την έχει κάνει και αυτόματη. Ναι, θα σπάει στην πόρτα. Οπότε, κοίτα να κοιτώσει τη ζημιά. Α, την πορτούλα όπως είναι. Το smart βάλε εσύ το σταθερό κωδικό σου μέσα και μην περιμένει να τη βάλει η μαλακή αυτό το τσιπάκι το χαζάρικο. Γιατί όταν του βάλει το χαζάρικο θα το έχουν και αυτό το κωδικό, έτσι θα έχουν πρόσβαση παντού. Λοιπόν, βγάλτε του έξω, γιατί αυτό είναι σκλάβια. Άμα το θέλετε, είναι σκλάβια, δεν είναι κάτι άλλο. Έξω και αφού πάμε για απελευθέρωση, δεν θα έχει κανένα πρόσβαση στο άτομό μα. Την ατομική μα ενέργεια και η πυρηνική μα ενέργεια τη χρησιμοποιούμε και την αναγνωρίζουμε εμεί οι άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι απ' έξω. Αγωνιστικού χαιρετισμού είναι ένα δείγμα. Το πώς τα κανάλια τους, το πώς οι άνθρωποι με ευκολία πήρε ένα μισθό για άλλη και κάθεται και διαφημίζει. Είναι μια χοντρόκολλη και μια άλλη πετούγια και κάθεται και διαφημίζει. Τα ωφέλη και ότι με μια κίνηση του χεριού θα ανοίγουν οι πόρτες. Θα σου έλεγα. Το πολύ πολύ με μια κίνηση να βάλει μια μουτζά βλαμμένο που θα σου ανοίξει πόρτα. Άμα δεν την έχουν ρυθμίσει, δεν ανοίγει ποτέ. Και όλη αυτή η χαζάρη και η τεχνολογία είναι εις βάρος εσένα. Και δεν εξυπηρετεί πουθενά εσένα. Γιατί αν έχεις χρήματα, πληρώνεις τους λογαριασμούς σου. Και άμα βαριέσαι. Δίνεις και ένα πενιντάρι σε έναν που κάνει διακπαιρεώσεις και του λες: έλα το βράδυ, πάρε τα χρήματα και αύριο τώρα πληρώσέ μου τους λογαριασμούς. Και πάει ο άνθρωπος και στα πληρώνει. Τώρα λοιπόν, όλα αυτά είναι για σένα, Ελληνάνθρωπε, κοίτα να τα στείλεις στο διάολο που ανήκουν, να μην υπακούσεις πουθενά και βγείτε να το κάψετε. Και σχολιάστε το. Όπως το κάνω εγώ. Με αυτό τα γελία τώρα που θέλω να βάλουμε και τσιπάκι. Εμείς να βάλουμε τσιπάκι. Θα βάλουμε τσιπάκι σε όλους τους προδότες και σε όλα αυτά τα γελία ζώα. Όποιο ζώο είναι στην πολιτεία μας, θα το βάλουμε τσιπάκι να ξέρουμε πού είναι. Πού θα αφοδεύσει και πού θα πάει. Να μην φύγει πέραν από το χώρο του, γιατί θα κάνει βλάβη και μόλυνση στους πολίτες μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς μέχρι το τέλος. Στην απελευθέρωσή μας. Η απελευθέρωσή μας θα εξαφανίσει όλες αυτές τις γελιότητες και θα βάλει μια νέα πορεία. Σε πραγματικό μέλλον. Σε πραγματικό χρόνο. Στον πραγματικό αληθινό χρόνο και όχι στον ψεύτικο αποστατικό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.